Τι να πω, σας έδειξα τις προάλλες στο κινητό του Οκτώβρη το review που ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας και τα λοιπά και την αγάπη που δείξατε σε αυτό το επεισόδιο. Έχω προωθεί με το παιχνίδι όπως καταλαβαίνετε. Τελικά θα κάνω και review και gameplay, αυτά που μου ζητήσατε κάποιοι πολύ καλοί φίλοι του καναλιού. Και έλεγα να παίξω κανένα διπλάκι γιατί είχαν πει ότι αυτό το παιχνίδι παίζεται διπλό. Αλλά μόνος μου ρε γαμώτο τώρα, ποιο να είχα εδώ. Πάμε κατευθείαν, μπαμ, teleport. Λοιπόν, teleport τον φίλο Ντένις. Ήρθε ο Ντένις. Hello everyone. Και δεν σας δίνουμε καμία σημασία στην κάμερα γιατί είμαστε πάρα πολύ αφοσιωμένοι με multiplayer. Το Red October που λέγαμε τις προάλλες. Το θυμάστε έτσι? Ντένις, πώς φάνηκε το περασμένο επεισόδιο με το Red October? Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν είχα δει την ταινία. Ναι. Και ήταν πολύ ωραίο έτσι όλο το ιστορικό που ανέφερες. Και με το... Σε πετυχά. Μου ρίχνεις εκεί τη στροπάρτα. Και με τα κομμάτια της ταινίας που έτσι, δηλαδή μας πόρωσε ρε παιδί μου, τόσο πολύ που γι' αυτό έπρεπε και εγώ να παίξω το παιχνίδι. Έτσι, και το αγόρασες κιόλας. Έτσι, το βάλα μπρος, το πήρα. Το πήρε συμπ παιδιά ο Ντένις, το δικό του εδώ. Βλέπετε ο Ντένις είναι μεγάλος φαν της τέλειας κατάστασης των κουτιών. Εντάξει, λίγα εντάξει, και καλά. Το παιδικό μου πως είναι ας πούμε εδώ. Αυτό όμως έχει μεγαλύτερη αξία γιατί είναι το original εντάξει. Τι κάνουμε τώρα εδώ να πούμε, με βήθησε. Να πούμε στους φίλους τι κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, παίζουμε το κινητό του κόκκινο Οκτώβρη, διπλό, στο Game Boy. Παίζουμε old school multiplayer, έτσι. Για networking. Να έτσι. Local. Ακριβώς. Έχουμε συνδέσει με το link cable τα δύο μας Game Boy, το ίδιο παιχνίδι. Που είναι αυτό εδώ δηλαδή. Ακριβώς. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλά πράγματα μπροστά. Αυτά είναι αξεσουάρ δικά μου και του Ντένις, που ο Ντένις τα έφερε όλα εδώ για να τα κάνουμε και μια ιδιαίτερη παρουσίαση. Σήμερα το επεισόδιο είναι ένα mass-up Game Boy που θα έχει απ' όλα. Παίζουμε τώρα εδώ και λίγο. Ο Ντένις ελέγχει το... είναι ο convoy commander, προσπαθεί να με βυθίσει. Παίρνει έλεγχο δηλαδή όλων των εχθρικών οχημάτων στο παιχνίδι. Έτσι. Και εγώ σπαθώ να ξεφεύγω. Δηλαδή στην ουσία εμένα, για να το περιγράψουμε και λίγο, μου δίνει ένα στόχαστρο και προσπαθώ μέσα στον ωκεανό να μπει στην ψυχή, στο σώμα αυτού νου. Να μπω στο σώμα των εχθρικών σκαφών και άπαξ και το κάνω αυτό να προσπαθήσω να σε βυθίσω. Ακριβώς. Σκέψου εκείνη την εποχή τώρα να παίζαμε αυτό το παιχνίδι, έτσι. Καλά το σκεφτόμουν. Δηλαδή να είναι 1990-91 και να βάζω εγώ τα δυνατά μου ένα πραγματικό. Real time παιχνίδι στο οποίο συναγωνιζόμαστε. Εντάξει. Εγώ είχα παίξει μία φορά. Δεν θα το είχα σταματήσει ποτέ. Αλήθεια, Είχα παίξει μόνο μία φορά με ένα παιδί που το είχε και είχαμε πάθει πραγματικά σοκ γιατί ήμασταν πιτσιρικάδες τώρα. Ξέρω πότε το είχα παίξει, 92-93. Και έδινε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό το σκηνικό, το two player αυτό το παιχνίδι. Επίσης έχουν βγει και άλλα παιχνίδια για το Game Boy εννοείται τα οποία παίζουν διπλά. Θα σας δείξουμε εμείς κάποια στην πορεία. Και πάω να ξεφύγω εγώ. Και εγώ προσπαθώ να βρω τώρα ένα σκαφάκι και δεν βρίσκω τίποτα. Τώρα δεν με βρίσκεις γιατί έχω κάνει αυτό που έλεγε ο Connery. Engage Caterpillar Drive. Ας το έλεγε στην ταινία. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε τώρα σε... αφού σταματήσουμε αυτό το gameplay. Θα τα κλείσουμε, τι λες? Ναι, πάμε εγώ εγγύσουμε. Να σας δείξουμε τα official accessorize, add-ons πείτε του Game Boy και κάποια aftermarket που είναι σπάνια κομματάκια και τα έχει αγοράσει ο Ντένις και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Θα σας τα δείξουμε δηλαδή ένα-ένα, θα κάνουμε και ένα πατροπαράδοτο κλασικό unboxing να δείτε έτσι πως είναι. Κάποια είναι και τελείως καινούρια. Σωστά. Να το δείξουμε, γι' αυτό να γουστάρετε. Και να πούμε για τις αναμνήσεις έτσι περισσότερες και να δείξουμε και από κοντά κάποια αντώνους πώς μπαίνει το Game Boy μέσα που γίνεται το Game Boy κασέτα σε κάποια. Ναι, αρκετά αστείο αυτό. Έχει την πλάκα του. Game Boy είναι αγαπημένη συσκευή έτσι για μένα, δηλαδή και αγαπώ το την ξέρεις, και σένα ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο ανά τα χρόνια κάποια πράγματα που δεν τα είχα μικρός και τα έβλεπα και λέγα πω τι υπερπαραγωγή είναι αυτή. Ναι.
και τα απέκτησα έτσι, έτσι για, το, για να μπορέσουμε και το ψυχοθεραπευτικό που έχουμε πει στα άλλα μας επεισόδια, να ξαναζήσουμε αυτά τα, τις εικόνες μας. Και να παίξουμε, για να δουλεύουμε. Και ανυπομονώ πάρα πολύ τώρα να τα ανοίξουμε, να τα δούμε. Και θα είναι και official πρώτη φορά κάποιο, θα τα ανοίξει πρώτη φορά από την ξέρω. Δεν τα έχω, δεν τα έχω ανοίξει, μόνο να δω τι είναι μέσα και τέλος. Δηλαδή, δεν τα έχω χρησιμοποιήσει και τώρα θα τα χρησιμοποιήσουμε και πολύ πολύ το καιρό με. Console Hunter Exclusive λοιπόν, πάμε να τα δούμε και αυτά γιατί δεν τα έχει δείξει κανείς άλλος και είναι και πολύ rare κάποια από αυτά. Πάμε να τα δούμε, να γουστάρουμε. Φύγαμε μάγκες. Και εδώ τώρα λοιπόν ξεκινάμε έτσι μια παρέλαση από Nintendo Game Boy Stuff. Αυτός εδώ είναι ένας official Nintendo κατάλογος για Game Boy, το Player's Guide, το οποίο ήδη το έχω παρουσιάσει στις αρχές του έτους. Ένα επεισόδιο που πάρα πολλοί από εσάς αγαπήσατε και γουστάρατε. Σας άρεσε πάρα πολύ αυτό το style, το playthrough. Όσοι δεν το έχετε δει, για αυτό τώρα τον δείχνω εδώ το κατάλογο, να ανατρέξετε λίγο στα επεισόδια μου πίσω και να το βρείτε να γουστάρετε. Αυτό μου το είχε δώσει τότε ιδανικό ο Dennis και είναι του Dennis και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο guide Dennis. Με πολύ σημαντικά παιχνίδια στο launch. Έχει μέσα την πρώτη σειρά των παιχνιδιών που κυκλοφόρησαν. Ναι. Δηλαδή στο πρώτο έτος μέχρι το δεύτερο έτος. Ναι. Έχει όλα τα παιχνίδια μέσα και τα εξηγεί, έχει και τα screenshots. Ακριβώς, είναι και πολύ ωραία. Το επεισόδιο που είχες κάνει τότε εμένα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί τα διάβασες πάρα πολύ ωραία, τα είδες ένα. Είχες πει και τις αναμνήσεις σου. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραίο guide. Πιστεύω ότι αξίζει όσοι το θέλουν να ψάξουν λίγο στο eBay, θα το βρουν. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Και εδώ να δείξουμε τα παιχνίδια έτσι που έχει τα guides, τα in-depth reviews που λέει. Έχει τα κλασικά μέσα, Super Mario Land, Castlevania, το Hunt for Red October βεβαίως. Ναι, ναι, το είχα ξεχάσει, κάτσε το βούμε μια έτσι, πάμε ένα fast track. Και το ωραίο ήταν ότι δείχνει και τα screenshots. Ναι. Εντάξει, εμείς τότε ήταν ο τρόπος για να πληροφορηθούμε. Ναι, γιατί δεν είχαμε ίντερνετ. Τα παιχνίδια, περί τίνος πρόκειται, άμα αξίζει να τα αγοράσουμε. Γιατί παίρναμε μόνο ένα παιχνίδι κιόλας. Ναι, και δεν είναι και το που παίξαμε πριν εμείς με το Link. Έτσι, ακριβώς. Που διαλέγει το two player. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Τι ωραίες εποχές, ρε γάμο. Και ναι, και άλλα ωραία παιχνίδια. Gargoyle's Quest βλέπουμε, τα κλασικά. Τα DuckTales. Το Final Fantasy Legend που ήταν το πρώτο Final Fantasy, ναι, στο Game Boy. Castlevania The Adventure. Ναι, Castlevania. Operation C που είναι το πρώτο Protector. Έτσι, να σου πω και κάτι άλλο, ένα μεγάλο παράπονο. Θυμάσαι, είχα πει στο επεισόδιο που είχαμε κάνει το room tour στο σπίτι τότε ότι δεν έχω τερματίσει από δικά μου παιχνίδια παλιά ρετρό. Δεν έχω τερματίσει το Faxanadu στο NES. Σωστά, ναι. Και επίσης, παιδιά, δεν έχω τερματίσει ποτέ το Castlevania του Game Boy, το φτάνω τότε μέχρι στο τέλος, έμενα από lives και επίσης δεν έχω τερματίσει και το Probotector. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να φτάσω τελευταία πίστα, δεν μένω από ζωές. Ναι, είναι πολύ δύσκολο και το Castlevania και το Probotector. Δυστυχώς. Αλλά σε εξαιρετικά παιχνίδια, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Πολύ καλά, κάτσε να τους βάλουμε εδώ αυτούς να το φυλάνε. Μάλιστα. Εδώ το Game Boy. Λοιπόν, να δείξουμε πρώτα τα official accessories που υπήρχαν. Εγώ έχω κάποια από μικρός και επειδή τα έχω από μικρός δεν έχω δυστυχώς τα κουτιά τους. Έχω κάνει κάποιες αναζητήσεις ομάδες, Facebook, Insomnia κτλ. Μπας και τα έχει κανένας φίλος να μου τα δώσει, αλλά δεν έχω σταθεί τυχερός. Λοιπόν, εδώ το ένα είναι το Light Boy, παιδιά. Nintendo official. Έμπαινε στο Game Boy. Να φέρουμε να βάλω το Game Boy. Ήταν ο κατεξοχήν τρόπος εγώ για να παίζω το Light Boy. Ακριβώς. Και εγώ τότε έπαιζα πάρα πολύ. Μεγενθητικός φακός ουσιαστικά, παιδιά. Τώρα απλά δεν φαίνεται καλά εδώ λόγω του φωτισμού από πάνω. Μεγένθινε την εικόνα περαιτέρω, έτσι. Και επίσης υπάρχει και μπουτόν, το οποίο θα βάλουμε τώρα δύο μπαταρίες. Να δείτε τι κάνει. Εγώ πολλές φορές... Αν βρούμε μπαταρίες. Μόνο και μόνο για το μεγενθητικό φακό. Ναι. Για... Α, εδώ είμαστε. Οι μπαταρίες μας. Νομίζω ότι είχα εδώ μέσα μπαταρίες. Για να βάλουμε μία. Βάλε και την άλλη. Κλακ. Κλακ κλουκ. Και το γεγονός ότι έβγαζε φως ήταν ένα nice to have, ας πούμε. Αλλά επιτοπλίστον το χρησιμοποιούσα για τη μεγέθυνση. Και μέσα στη νύχτα βέβαια στα σκοτεινά. Ναι. Την ώρα που έπρεπε κανονικά να κοιμάμαι. Παίζαμε έτσι, ναι. Πολλοί βέβαια δεν βολευόντουσαν. Εγώ δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω πολύ δουλέψει. Ενώ το είχα πάρει από τότε, είναι ελάχιστες φορές, Ντένις, που είχα παίξει με το Light Boy. Κατάλαβα. Όχι, όχι, το είχα χρησιμοποιούσα. Εσύ δηλαδή, γούσταρες, ξέρεις τι, με χάλαγε η μεγένθηση. Κάπως εκεί με χάλαγε.
Κάπως εκεί δεν τα βρίσκαμε γενικά. Μάλιστα θυμάμαι ότι είχα αυτό το original που έχεις και εσύ. Ναι. Και είχα βρει τότε και μια τρίτη εταιρεία, ας πούμε, και το είχα. Ναι, third party, ναι, το οποίο όμως είχε προβλήματα συνέχεια με το συνδετήρες, γιατί αυτό για να λειτουργήσει τη στιγμή, ναι, που θέλει τη γωνία. Ανοίγει, ναι. Κάνουν επαφή εδώ οι συνδετήρες με το, ναι, με το ρεύμα, mm-hmm, το κύκλωμα για να πάρει το ρεύμα. Δεν ήταν καλές ποιότητες λοιπόν. Και αυτό ήταν το μόνο το αξιόπιστο που πάντα λειτουργούσε. Ναι. Δυστυχώς δεν το έχω πια αυτό το παιδικό που είχα. Εντάξει, θα το βρεις όμως. Εντάξει, ναι, ναι. Το και ένα έτσι να το δείτε λίγο από κοντά. 1990. Βέβαια, ξέρεις τι, δεν γράφει Nintendo. Το έχει δώσει μάλλον σε κάποια άλλη εταιρεία. Θα σου πω τι γίνεται. Το κουτί του, mm-hmm, παρότι είναι το original της Nintendo, ναι, δεν ξέρω αν το έχεις δει, το θυμάσαι. Ναι. Είναι ένα κουτί το οποίο δείχνει πράσινες. Ναι, ναι, ναι. Παράλληλες και κάθετες. Ναι, 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 μπράβο. Σε ένα, ας πούμε, 3D περιβάλλον. Κάπου το είχε δώσει αλλού. Και είχε Ιαπωνέζικα θυμάμαι γράμματα. Ναι. Δηλαδή δεν φαινόταν ότι ήταν το license box της Nintendo. Ακριβώς αυτό, ναι. Κάτι άλλο. Αλλά παρόλα αυτά, παιδιά, ήταν γνήσιο. Ναι, ναι. Επόμενο κομμάτι που έχω από μικρός. Δεν έχω και σαν το κουτί του. Το ψάχνω το κουτί του. Είναι, παιδιά, το Super Game Boy. Πιστεύω θα σας κάνω και ένα κοντινό πλάνο έτσι για να το δείτε. Το Super Game Boy, Dennis, έχεις με αυτό αναμνήσεις από μικρός? Το Super Game Boy δεν το είχα εγώ, το είχε ένας φίλος μου και, mm-hmm, το είχα δει στο σπίτι του. Εντάξει, είχα πάθει την πλάκα μου, ας πούμε, γιατί εκεί που έπρεπε να παίζουμε τα παιχνίδια πάντα σε handheld, ξαφνικά τα βλέπα στην τηλεόραση. Ναι. Και όχι μόνο να τα βλέπεις στην τηλεόραση, το ωραίο είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα να φτιάξεις και το περίγυρο, ας πούμε. Ακριβώς. Στην οθόνη, ναι, και να αλλάξεις το design, να αλλάξεις τις χρωματικές παλέτες. Έδινε 3-4 χρώματα γενικά, ναι, από ό,τι θυμάμαι, είχε, και διάλεγες. Είχες τα 4 χρώματα και μπορούσες, σου είχε predefined παλέτες, ναι, αλλά μπορούσες να βάλεις και εσύ κάποια custom και ξαφνικά, mm-hmm, κάποια παιχνίδια που τα έχεις συνηθίσει πάντοτε να είναι με τα πράσινα, ναι, τα μαύρα. Ξαφνικά τα βλέπεις λίγο πιο όμορφα, ναι. Με κόκκινο, δηλαδή αδιανόητο. Ήτανε πολύ καλό add-on για το Super Nintendo, δηλαδή οι περισσότεροι τότε σίγουρα όσοι είχαν Super Nintendo είχαν ένα ξεχασμένο Game Boy, και όχι ξεχασμένο, μπορεί να το δουλεύαν και ταυτόχρονα. Εγώ το Game Boy το δουλεύα μέχρι το 98-99, Dennis. Έτσι είναι. Και σκέψου την πολιτική της Nintendo, πόσο έξυπνο ήταν αυτό, γιατί έβγαλε αυτό το add-on για το Super Nintendo και ξαφνικά τι έγινε. Όλο αυτό το catalog των παιχνιδιών του Game Boy ξαφνικά, ναι, παίξαν πάλι ζωή. Δηλαδή, backwards compatible, όπως τώρα. Πήγαινε κάποιος στο μαγαζί τότε και μπορούσε ο γονιός να πει: θα πάρω αυτά τα δύο παιχνίδια Game Boy και να κάνει ξαφνικά καινούριες πωλήσεις. Ναι, ισχύει. Ήταν μια πολύ καλή κίνηση τη Nintendo. Δύσκολο να υπήρχε και το NES κάποιο ανταπτοράκι, βέβαια. Αλλά ναι, εδώ ήταν πολύ καλό. Και άλλωστε συνεχίστηκε αυτό και στο GameCube, έτσι, που κυκλοφόρησε. Μπράβο, το Advance. Ναι, ναι, το Game Boy Player. Πολύ ωραίο αυτό. Εγώ από μικρός δεν έχω κάτι άλλο σε official. Δείξε μας τώρα τα δικά σου, τα official που τα έχεις κάποια κλειστά και θα τα δείξουμε τη φορά. Ναι, πριν πάμε όμως εκεί, καλύτερα να δείξουμε και εδώ και ένα τσαντάκι. Το official τσαντάκι. Της Nintendo. Ναι, αυτό είναι το οποίο το έβλεπα εγώ τότε στα περιοδικά. Κι εγώ. Και εντάξει, με χάλαγε λίγο το ροζάκι. Ναι. Εντάξει, τώρα στο αγοράκι το να φοράμε ροζ δεν το πολύ θέλαμε. Έτσι, ήταν Game αλλά Girl αυτό. Έλεγε πάνω Game Boy. Έπρεπε να λέει εδώ Game Girl, ναι. Έλεγε Game Boy και το ήθελα, ρε φίλε. Και έτσι για αυτόν τον λόγο, επειδή το ήθελα και το είχα αποθυμένο, πρόσφατα το απέκτησα κι εγώ. Shield. Ναι, το απέκτησα Shield. Οπότε έχεις περίεργο να το ανοίξουμε και να δούμε τι έχει μέσα. Θέλω να το ανοίξεις. Να το ανοίξουμε. Αφού είναι sealed. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι sealed με την έννοια ότι έχει αυτοκόλλητο επάνω. Ναι. Άρα λοιπόν δεν με χαλάει ιδιαίτερα. Ό,τι θες. Αλλά πριν το κάνουμε, να δούμε λίγο εδώ τι δείχνει από πίσω. Ναι, ναι, ναι. Μας λέει ότι είναι hip pouch carrying case. Mm-hmm. Αυτό που στην Ελλάδα ονομάζουμε banana. Έτσι. Δηλαδή σαν μεκέμα τσέλεγε ότι I'm wearing a banana. Ναι. Δεν γίνεται, ας πούμε. Το hip pouch. Ναι, ναι, ναι. Και σου δείχνει βέβαια εδώ ότι μπορείς να βάλεις και τα παιχνίδια μέσα, μπορείς να βάλεις το Game Boy. Ακριβώς. Διαφημίζει βέβαια εδώ έτσι και τα... Το battery pack. Το battery pack και ότι πλούσιο βιβλιοθήκη από παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Πολύ πράγμα. Να το ανοίξουμε. Πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή του. Για να δούμε. Θέλω να το κάνω εγώ, να το φέρω πιο κοντά. Λοιπόν, ό,τι θες. Εδώ χρειάζεται την επαγγελματική σου βοήθεια. Εσύ βέβαια το έχεις ήδη σε μια εξαιρετική κατάσταση. Καινούριο είναι και εμένα, απλά δεν είχε το κουτί του. Μου είχε πει το παλικάρι που μου το έδωσε. Εμένα εδώ είναι διπλωμένο. Α, μάλιστα. Ω, έχει όμως μέσα... Έχει staff. Έχει πραγματάκια, έχει μέσα. Για να δούμε τι staff έχει. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτά.
Plug into the power. Nintendo Power το περιοδικό, έτσι. Ναι, διαφήμιση του Nintendo Power. Αυτά είναι ωραία τώρα, έτσι. Αυτά που δείχνουμε τώρα. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι δεν τα έχουν δει. Σκέφτομαι ότι είναι κλεισμένο εκεί μέσα από 5 χρόνια. Ακριβώς. Δηλαδή και τώρα αυτό που τα ακουμπάμε. Ευτυχώς είναι τα δάχτυλα μου καθαρά, αυτό είναι δαχτυλιές. Wanna know how to never get lost. Αυτό το χάρτη στο Zelda που όταν το παίρνει στο παιχνίδι. Ναι, ναι. Είναι η μυτελές ο χάρτης, είναι με άσπρα κουτιά. Ναι. Πρέπει να σου το δείξω κάποια στιγμή. Το ζωγράφισα με το χέρι μου και τα σύμπληρωνα. Αλήθεια. Σε κάθε πίστα που έβρισκα. Ωραίος. Πολύ ωραίο αυτό εδώ το leaflet. Και εδώ υπάρχει και ένα λίγο πιο ωραίο. Πω, τι έχουμε εδώ. Πάλι τα ίδια. Nintendo Power Promo. Αλλά εγώ ας πούμε δεν τα έχω ξανά δει αυτά τα φιλαδιάρια. Εποχή Super Mario Brothers 3, ναι. Μιλάμε για το 90, έτσι, 91. Ναι. Αυτό θυμάμαι το έχεις πάρει από εξωτερικό, έτσι, γιατί είναι ναι, Αγγλία. Ναι, ναι, είναι από Αγγλία. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν τα έχω δει αυτά τα φιλάδια εγώ εδώ ποτέ. Και εδώ βλέπουμε πάλι έτσι κάποια παιχνιδάκια. Είναι η πρώτη γενιά των παιχνιδιών που είναι και μέσα στο περιοδικό που είδαμε προγενέστερα. Ακριβώς. Πολύ ωραίο. Και το γνωστό slogan Now you're playing with power. Ναι, portable. Πάμε portable power. Έτσι, εδώ. Portable. Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε που το άνοιξες. Και το τσεντάκι βεβαίως μέσα που ναι. Θα μπορούσε κάλλιστα να χωρέσει εδώ παιχνίδια. Έχει κάτι θικούλες. Έχει εδώ, ναι. Εδώ θικούλες τα παιχνίδια. Βάζει μέσα το gameboy σου. Θα μπορούσε να έχει βάλει το charger pack. Εδώ μέσα ενδεχομένως κάποια manuals. Ναι. Ή κάποια codes που γράφαμε τότε, save codes. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, μου φαίνεται έτσι όπως είναι κλεισμένο τόσα χρόνια έχει ζαρώσει. Είναι το δικό σου είναι λίγο πιο χαρούμενο. Εγώ έχω βάλει μέσα εφημερίδες να το κρατήσει. Γιατί και εμένα ήταν νιού. Πολύ καλά έκανες. Απλά δεν είχε τη συσκευασία το παιδί που μου το έδωσε. Το είχε βγάλει δηλαδή και τα είχε πετάξει τα κουτιά κατά λάθος. Είναι νιού, απλά ναι, βάλει το κι εσύ μέσα. Ναι, αν ναι. Το βγάλει όμως, έτσι. Δε, ναι. Ήταν άλλο ένα αξίζει. Θα το σκεφτούμε λοιπόν. Ωραία, λοιπόν. Άλλο ένα ωραίο κομμάτι εκείνης εποχής. Μετά κάτι που ήθελα εγώ μικρός και το βλέπα συνέχεια ήταν το battery, το rechargeable battery pack. Λοιπόν, το rechargeable battery pack πραγματικά πονεμένη ιστορία. Ναι. Γιατί, και εδώ κάνω μια μικρή εισαγωγή, είναι μια πονεμένη ιστορία διότι μπαταρίες χάναγαμε συνέχεια, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μπαταρίες. Και τι έβγαλε το Nintendo, έβγαλε αυτό εδώ, το Game Boy Battery Pack, το οποίο... όχι μονάχα σου επέτρεπε να παίξεις με ρεύμα από το τοίχο, αλλά στην ουσία είναι rechargeable battery, έτσι, δηλαδή ναι. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Ακριβώς. Άρα λοιπόν το βάζεις, φόρτιζε για μερικές ώρες ή έπαιζες εκείνη τη στιγμή στο σαλόνι, στο δωμάτιό σου και μετά φεύγατε με τους γονείς σου στο αυτοκίνητο. Το αποσύνδεες, έπαιρνες μαζί σου το battery. Και το αυτό, ναι, και είχες και 10 ώρες. Και αρκετές ώρες, δηλαδή. Πολύ, πολύ καλό πολύ αυτό. Πολύ δυνατό. Πάρα ναι. Πολύ δυνατό. Και εκεί ήταν και μια μεγάλη μαγιά πάνω στο Game Gear. Αν και το Game Gear είχε βγάλει κάτι τέτοια packs, αλλά νομίζω third party, official, δεν πρέπει να έχει κάτι τέτοιο. Το Game Gear. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε αυτό που πιάνω, παιδιά, είναι καραμίντ. Είναι άψογο και νομίζω ότι δεν το έχει ανοίξει ποτέ. Εδώ η ιστορία είναι η εξής, ότι... Αγγλικό, έτσι. Bandai. Ναι. Η ιστορία είναι ότι το βρήκα από ένα παιδί που... οι γονείς του είχαν εργοστάσιο παιχνιδιών. Και κάπως ήρθε στα χέρια του. Ναι. Είναι αχρησιμοποίητο. Και εγώ μόνο που το άνοιξα μια φορά και το σύνδεσα να δω ότι όντως δίνει, ότι δίνει ρεύμα και δουλεύει κανονικότερα. Θέλω να το ανοίξουμε τώρα μέσα, παιδιά. Να το ανοίξουμε. Για πάμε. Γι' αυτό το λόγο τα έχουμε εδώ. Τα έχουμε φέρει εδώ για να τα χαρούμε και να τα ευχαριστηθούμε. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ωραία. Ω, ελληνικά. Να δούμε τι έχει μέσα το. Τα ελληνικά, ακριβώς. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία και μετασχηματιστής ρεύματος. Πολύ μάλιστα. Ποιοτική έτσι, μεταφορά του στο ελληνικό εμπόριο. Η touch τότε. Σε ήτο, μάλιστα. Πριν γίνει touch, παιδιά. Άρα αυτό εδώ είναι από την αρχή, 1991, μέχρι που το καλοκαίρι του 92 μετονομάστηκε σε Itochu. Είναι πολύ, είναι η αρχή. Είναι αρχή Nintendo, παιδιά, αρχή αυτό. Και... για να δούμε τα άλλα. Και το αγγλικό βέβαια. Κλασικά, ναι. Εντάξει. Εδώ στο τέλος θα γράφει Bandai, κλασικά. Ναι. Bandai ήταν η εισαγωγία της Nintendo στην Αγγλία. Και γι' αυτό το δικό μου το Game Boy γράφει Bandai, σωστά. Γιατί ήταν πριν έρθει η Ελλάδα. Εδώ για να δούμε. Καλούδια άλλα, ωραία. Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση που υπήρχαν πάρα πολλά διαφορετικά leaflets έτσι, ναι, και αφισάκια. Ποικιλία, μεγάλη ποικιλία. Δεν το βλέπεις ξανά το ίδιο και το ίδιο. Κοίτα εδώ τώρα άλλο. Εντάξει, προφανώς.
τα παιχνίδια ξαναδιαφήμιζονται γιατί ήταν από τη γενιά. Ναι, ναι, αλλά ναι, είναι διαφορετικά φυλάδια. Σε άλλο layout, ας πούμε, του γραφίστα εκεί στην Nintendo είχε κέφια και έφτιαχνε διάφορα layouts. Βλέπουμε πάλι το Battery Pack κάτω που διαφημίζει. Κλασικά Solar Striker, Tennis, Super Mario Land 1, Alleyway, Golf και. Αυτό δεν το έχω παίξει ποτέ. Το Quicks. Ναι, δεν το έχω παίξει. Είναι και αυτό εκεί στα πρώτα. Στα πρώτα. Θα σου το δανείσω να το δοκιμάσω. Α, το έχεις, εντάξει. Εδώ βλέπουμε μια εγγύηση πάλι πρώιμη σε ITOH. Αυτά τα φυλαδιάκια γενικά παιδιά τώρα ψιλοσπανίζουν. Πόσο μάλλον και σε τέτοια καλή κατάσταση. Εδώ βλέπετε μέσα τι έγραφε. Στατιστικά που συγκεντρώνανε, ναι, για θέμα πωλήσεων και marketing. Ακριβώς. Και όταν το στέλνατε αυτό, είχατε και high chance. Βασικά, όχι high chance. Σίγουρα θα παίρνατε και το περιοδικό των Nintendo Club. Ναι, στέλνοντας αυτό. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να βλέπω πρώτη φορά κάτι τέτοιο. Όσα έχω πρέπει να είναι στα αγγλικά ακριβώς το ίδιο. Ναι. Με απατάει μνήμη μου. Ίσως να έχω και ελληνικό, αλλά τώρα μου κάνει πολύ εντύπωση που το βλέπω σε ελληνικό. Ναι, εδώ γράφει για το Nintendo Club. Μάλιστα. Αν δεν είσαι μέλος του Nintendo Club, γίνε σήμερα. Πώς απλά συμπλήρωσε αυτό το κουπόνι, τα χρήματα του και αυτό είναι. Γίνεσαι αυτόματα μέλος. Τι θα κερδίσεις, πολλά προνόμια, reviews εδώ, τώρα χαμούλης και όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Ωραίες εποχές marketing, ξέραν τι κάνανε τότε. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το. Δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα σε σπαμάρουν στο email, τέλος. Ακριβώς. Πάρε εκεί τα newsletters και Θεός βοηθός. Και τώρα εδώ βλέπουμε κάτι το οποίο, παιδιά, για να μυρίσω. Καινουργίλα. Αυτό είναι το πολύ δύσκολο, ότι στα χρησιμοποιημένα. Ναι. Επειδή πριν αποκτήσω αυτό, είχα βρει ένα χρησιμοποιημένο. Mm-hmm. Τα γράμματα πάντα έχουν εξεφτύσει μέσα, ναι, μέσα στα χρόνια. Ναι, 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 εντάξει, λογικό. Εδώ ήταν το δυσκολάκι αυτό, δηλαδή το να βρεθεί έτσι. Εδώ είναι. Ναι, που μπαίνει στο Game Boy. Εντάξει, δεν θέλω να το ανοίξουμε περαιτέρω. Εντάξει, εγώ το έχω συνδέσει μια φορά. Ναι. Μπορούμε να το συνδέσουμε και πάλι. Το ελληνικό ρεύμα, βεβαίως, ήταν προσαρμοσμένο, γιατί το βρετανικό έχει το βρετανικό ρεύμα. Α, είναι και βάρη, δεν είναι. Δεν είναι ελαφρύ. Έχει και το γάτσο να το βάλει στα πλάι. Φαντάζεσαι, θα πετσει ειδικά σε αυτό στη ζωνούλα, α πούμε, την παιδική. Ή θα μπορούσε να το έχει χωρέσει εδώ στα πλάι. Ναι. Και να το πετάξει μαζί σου και ίσω να πραγματοποιήσει. Βέβαια, θα ήταν σαν βαρύδι για δίτου πετσιρικά που θα τα είχε όλα αυτά πάνω του, γιατί είναι βαρύ αυτό τώρα λίγο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, Ντένις. Μου αρέσει. Ωραία, ωραία. Και είναι και ένα κομμάτι που το. Βασικά είναι το μόνο αξεσουάρο official που δεν έχω. Θέλω να το πάρω. Να σου ευχηθούμε να σε. Ναι, μα να το βρούμε κάπου. Αλλά τώρα σε τι κατάσταση δεν ξέρω να το βρω. Εντάξει, αυτό ήταν τώρα one in a million. Ναι, είναι, ναι. Τυχερός αυτό. Είναι πολύ καλό κομμάτι αυτό. Ωραία. Να περάσουμε σε κάτι άλλο. Θες να μας δείξεις το F1 Race, το quad αυτό που είχε το τετραπλό. Λοιπόν, κάποια παιχνίδια λοιπόν, όπως ξέρουμε, παίζανε διπλά. Ναι. Και εδώ ήταν ένα που παίζει τετραπλά. Έτσι. Four players. Ναι. Ένα πολύ ωραίο αξεσουάρ και αυτό που ήρθε να δέσει. Εδώ στο πακετάκι λοιπόν είναι το παιχνίδι και το αξεσουάρ. Ναι. Διαφορετικά μπορούσε να πουληθεί και να το αγοράσει κάποιος μόνο του, μεμονωμένο το. Ναι, 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 ισχύει. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο άλλα παιχνίδια το χρησιμοποιούσαν. Ναι. Κρατάω μια επιφύλαξη αυτό. Δεν έχω ψάξει εγώ, να σου πω την αλήθεια. Μόνο αυτή την εικόνα θυμάμαι για το F1 Race, ναι, σίγουρα. Και εγώ δηλαδή δεν το είχα δει κάπου άλλο να υποστηρίζεται. Και αυτό είναι ολοκένουργιο νομίζω πάλι, Δεν το έχει ανοίξει. Όχι. Είναι ανοιγμένο. Α, το έχει ανοίξει. Αυτό είναι ανοιγμένο. Να το ανοίξουμε να το δούμε. Αλλά αυτό. Ναι, είναι σαν unused είναι. Οκ. Okay. Δηλαδή και ο πολιτής μου είπε ότι είναι like brand new, ας πούμε. 4 players adapter DMG07. Εδώ βλέπουμε, ναι, αυτό. Οπότε μπαίνει στο ένα Game Boy και μετά όλοι parallel ports. Ένα μικρό hub. Για τους άλλους. Ένα μικρό, ακριβώς, ένα μικρό hub. Άψογο και αυτό η κατάστασή του. Ναι. Πολύ καλό. Και, εντάξει, και το παιχνίδι μέσα με το manual, λογικά. Το manual του, ακριβώς. Και το παιχνιδάκι, αντίστοιχα. Ναι, καινούριο, εντάξει, ολοκένουργιο. Wow. Αυτό το θυμάσαι ήταν το boost, το turbo. Ναι. Με αυτό το παιχνίδι, εντάξει, έχω λιώσει, παιδιά. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Αλλά το έχεις και εσύ. Το είχα και εγώ, ναι. Το είχα και εγώ. Και μετά το είχα πουλήσει. Το είχα πουλήσει. Το είχα ανταλλάξει τότε εκεί στο Λύκειο που μας έπιανε η μανία να πουλάμε παλιά πράγματα για να αγοράσουμε κάτι πιο σύγχρονο. Αλλά ξαφνικά μια μέρα έχετε εδώ δίπλα μου ο φίλος ο Ντένις και μου λέει «Man, that's yours».
Και του λέω, τι εννοείς, δεν ξέρω αγγλικά, ξέρεις και καλά. Μου λέει, στο κάνω δώρο. Γιατί μου το κάνεις δώρο αυτό, ρε φίλε, δεν ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Τότε. Είχα πάρει κάποια πράγματα μαζικά, συνολικά. Από ναι, θυμήθηκα, από τον Ζάρτανς. Από τον φίλο τον Ζάρτανς. Και επειδή διαμεσολάβησες και τα κρατούσες όλα τα πράγματα για μένα να έρθω να τα πάρω, και σου λέω, ξέρεις τι, αφού το έχω ήδη, πάρ' το να το έχεις και θα παίξουμε μαζί και μια φορά. Multiplayer. Να το ευχαριστήσουμε. Ναι, λοιπόν, FunRace, το οποίο είναι κλειστό, δεν το έχω ανοίξει. Και επίσης είναι και Nortec, που σημαίνει ότι ήταν παλιό στο εκτιστητό. Και μετά το είχε πάρει το stock η Nortec και έχει βάλει τη δικιά της κακιά σφραγίδα ασφαλείας που χαλάει όλες τις συσκευασίες στα χάρτη. Μπορεί να σε βοηθήσουν να το βγάλουν, άμα θέλεις. Ναι, αλλά νομίζω ότι. Αλλά είναι ιστορικό τώρα αυτό, έτσι. Ναι. Και μόνο που το περιγράφεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ναι. Έχει ιστορία από πίσω. Είναι ένα κομμάτι που έχει αλλάξει χέρια σε δύο αντιπροσωπείες στην Ελλάδα. Τιμή 12.700. Μάλιστα. Ας τα αφήσουμε και αυτό εδώ στην άκρη. Ευχαριστώ πολύ, Ντένις, και πάλι για αυτό. Θέλω να δείξουμε έτσι το Red October που παίξαμε πριν. Λοιπόν, αυτή είναι η δικιά μου συσκευασία. Κοιτάξτε, παιδιά, έτσι πώς σας έχω φερθεί με αγάπη. Και του Ντένις που τη βρήκε μετά το επεισόδιο που έκανα. Πορώθηκε ο Ντένις και βγήκε και το πήρε. Και εκείνος. Εντάξει. Άψογο το κουτάκι. Εντάξει. Σημασία έχει το, αυτό που είπες και εσύ, ότι, είναι το, ότι έχεις το δικό σου από τότε. Δηλαδή. Αυτό είναι που μετράει. Ναι. Εδώ έχει ένα αυτοκόλλητο πάνω. Δεν μας πειράζει. Όχι. Εδώ έχει το manual. Αστείο πάντως που είχαν βάλει αυτό το κολλητάκι εκεί. Ναι. Το manual, ναι. Εγώ το έχω ελληνικό το manual. Το έχω μέσα στο. Στο Game Boy, ναι. Game Boy. Εδώ είναι το αγγλικό το manual. Εντάξει, το manual πάντως είναι. Λες και δεν το έχει ανοίξει ποτέ ο τύπος, ε. Αλήθεια τώρα. Είναι. Φαίνεται, παιδιά. Ενώ το δικό μου είναι ελληνικό. Καταρχήν να το κάνουμε κλειδί που να το κάνουμε. Κάτσε εδώ, το έχω. Όχι, το έχω στο. Το έχω στο παιδικό μου, στη παιδική μου μπαντάνα. Ναι. Το έχω το manual αλλού. Το manual παρόλα αυτά, ξέρετε ότι το έχω ανεβάσει στο site μου, το Console Hunter, στο section με τα scans, επειδή είναι ελληνικό. Όσοι δεν το έχουν, μπορούν εκεί να το δουν, να το κατεβάσουν. Και γενικά μην ξεχνάτε το site. Το έχω αφήσει μεν πίσω το site στα scans, αλλά έχω ανεβάσει ενδιαφέροντα πραγματάκια. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να δούμε έτσι τώρα και το πόσο καλό πακεταρισμένο γνήσιο Game Boy έχεις. Εδώ είναι το δικό μου, δηλαδή το αγγλικό το Game Boy που είχα τότε. Και σένα, πάλι, βέβαια. Νίκο, είναι αυτό που είχες από μικρός. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν μπορείς να το νικήσεις. Ισχύει, είναι από τα πολύ αγαπημένα είναι μου κομμάτια. Ναι, είναι priceless. Και το μόνο που μου λείπει είναι το Felizol. Να εδώ ο αγαπητός μας κάμεραμαν μόλις μας έφερε και το δικό μου booklet που είναι ελληνικό. Για αυτό να το συγκρίνουμε πάντως. Για πάμε. Δηλαδή τι αλλαγές κάναμε. Εδώ αυτά τα manuals τα έγραφε ο κύριος Αντώνης Λεκόπουλος που δούλευε στην Itochu, σε Itoch στην αρχή. Και ετοιμάζω κάτι με το συγκεκριμένο κύριο σύντομα. Λοιπόν. Ναι. Εντάξει, έχουν αλλάξει λίγο τα layouts. Όχι στο Seal of. Υπάρχει. Ναι. Και τα stories εδώ. Είσαι ο Captain Marco Ramius. Αναφέρει πως δεν είναι το όνομα του Sean Connery. Έχω περίεργεια. Δηλαδή λέει κάπου. Όχι, για τον Κορμπατσόφ, άμα θες, λέει πάντως. Όχι. Ναι, το ελληνικό μου manual εδώ. Οι τορπίλες φεύγουν οριζόντια. Έτσι. Λοιπόν, ωραία παρένθεση. Ευχαριστούμε το καμεραμάν για αυτό. Λοιπόν, και εδώ που λέτε, ναι, είναι εμένα τώρα το δικό μου το Game Boy αυτό. Το οποίο πρακτικά να σας δείξω τι είχε μέσα. Αν και τα έχω ξαναδείξει λίγο στο επεισόδιο που έχω κάνει στην αρχή του καναλιού με τα Game Boys. Εδώ είναι το Game Boy το δικό μου. Και κοιτάξτε πώς είναι με ένα άλλο Game Boy. Διαφορά χρωμάτων. Ένα Game Boy σε σπίτι καπνιστών και ένα σε μη καπνιστών. Τραγικό. Yes. Ναι. Οπότε μου λείπει το σακουλάκι που υπήρχε για το Game Boy. Το link cable το έχω από τότε έτσι μέσα. Yeah. Τα πολύ σπάνια, τρομερά σπάνια ακουστικά που στο επεισόδιο που είχα κάνει στην αρχή του καναλιού δεν τα είχα. Μου τα έκανε δώρο ο φίλος ο Θάνος, ο συλλέκτης που έκανε και το room tour. Τα είχε πάρει ένα διπλό Game Boy
Και μου τα έκανε με τη μία δώρο του παλικάρι, γιατί ήξερε ότι δεν θα τα βρίσκα μόνο. Αυτά πλέον είναι πολύ σπάνια. Ναι, ναι. Και έχουν το χαρακτηριστικό το μπλε κόκκινο. Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ μέσα... δύσκολο τα βρίσκεις. Είναι δύσκολο τα ακουστικά του Game Boy. Εγώ δεν ξέρω πραγματικά, ενώ ήμουν ένας μικρός scavenger, πώς έχασα τα ακουστικά του Game Boy. Ναι, δηλαδή το θεωρώ λίγο τέτοιο, λίγο αμαρτία. Μπορεί να χαλάσουν στην πορεία. Να τα πέταξε μετά, να κόπηκα, να τα πέταξε κανένα πατέρα, η μάνα μου. Εδώ βλέπετε ότι έχει τις αγγλικές μέσα. Club Nintendo, δηλαδή ήταν αγγλικό, να, αυτό που λέγαμε πριν. Το ελληνικό. Ναι, ναι. Και το System Manual και το Tetris Manual, γιατί μέσα έχει και το Tetris. Αυτά το Tetris δεν το έχω εδώ, το έχω πίσω μαζί με τις κασέτες μου. Και εδώ αυτό το πολύ ωραίο φυλάδιο της εποχής. Τώρα γιατί σας τα δείχνω αυτά, γιατί τώρα έχετε, βλέπετε το δικό μου το Game Boy. Και τώρα θα δείτε ένα Game Boy, παιδιά, το οποίο δεν έχει παιχτεί ποτέ. Για φέτο μας, δεν τένεις. Εντάξει, αλλά είπαμε, σημασία έχει... Εντάξει. Δηλαδή, οι αναμνήσεις δεν αγοράζονται επακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά προσπάθησα και εγώ λίγο να το αναπληρώσω, γιατί δεν έχω το original... Δεν έχω το κουτί, έχω το original Game Boy, αλλά δεν έχω τίποτα από το original. Ναι. Να πούμε ότι το έχεις και φυλαγμένο σε ένα πάρα πολύ όμορφο ακριλικό case για Game Boy που θέλω να το πάρω και εγώ. Θέλω να το δείξουμε λίγο στα παιδιά. Καταρχήν να πούμε ότι και το δικό μου είναι αγγλικό, άλλο που και το δικό μου είναι αγγλική. Ναι, είναι αγγλικά Game Boy, το λέει εδώ ότι είναι Bandai. Ναι, το ακριλικό του είναι αυτό εδώ δηλαδή. Πολύ καλό. Υπάρχουν εταιρείες στο ίντερνετ που δραστηριοποιούνται κυρίως στο eBay και είναι αγγλικές, δηλαδή δεν χρειάζεται να ψάξει Κίνα, ας πούμε, και να έρθουν πολύ. Είναι εδώ σε αυτό το σκληρό case. Πολύ καλό. Για display είναι άψογο. Δεν φοβάσαι ότι θα σου χτυπήσει, θα σου πέσει. Ναι. Εντάξει, έχει ένα κόστος. Mm-hmm. Είναι περίπου στα 20-25 ευρώ μόνο αυτό. Και κατασκευάζουν και για τα παιχνίδια μεμονωμένα. Ναι. Αν θέλεις. Ναι. Αλλά τώρα ξέρεις, έχουν ακριβήνει αρκετά οι. Τα μεταφορικά. Τα μεταφορικά. Μεταφορικά πάει άλλο τόσο, δηλαδή βγαίνει στα 50 ευρώ ουσιαστικά. Γι' αυτό και έχεις να πάρεις πολλά πράγματα μαζί. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Να το ανοίξουμε λίγο, να το δούμε αυτό του Ντένις, γιατί είναι καταπληκτικό. Θα το ανοίξω εγώ. Βεβαίως. Λοιπόν, να δούμε τι διαφορές έχει από το δικό μου. Λοιπόν, από το δικό μου είναι αυτό που έχω χάσει, ας πούμε, το Φελιζόλ. Τώρα εγώ, επειδή κάνω το βίντεο, θα πω αν έχει κανένας φίλος κανένα διπλό πακέτο Game Boy ή του έχει περισσέψει το Φελιζόλ, να μου το πει, να του το αγοράσω, γιατί το θέλω για να κλείσει από πάνω. Βλέπουμε σένα ότι έχει όμως κάτι άλλα manuals μέσα που μου κάνει λίγο εντύπωση. Και ενώ είναι και εμένα αγγλικό, γιατί εμένα δεν τα έχει αυτά. Δεν ξέρω τώρα αν είναι το ίδιο batch, δηλαδή αν είναι η ίδια φουρνιά. Ναι. Εκτός αν εγώ μικρός αυτά τα πέταξα. Και δεν το θυμάμαι. Γιατί κοίταξε, τι είναι η εγγύηση. Εμένα στο δικό μου δεν βρήκαμε εγγύηση. Οπότε. Μπορεί να είναι μεταγενέστερο, μπορεί να είναι. Όχι, μπορεί απλά να υπήρχαν και να θεώρησα εγώ τότε μικρός ή και πατέρας μου. Γιατί εγώ τότε. Ναι, ήμουν 9 χρονών. Οπότε επειδή δεν ήταν καν ελληνικό, να μου τα πέταξε κατά λάθος και ο πατέρας μου. Οπότε ουσιαστικά δεν έχω και αυτά. Μάλιστα. Οπότε αν τα έχει κάποιος, θα μου δώσει και αυτά μαζί με το Φελιζόλ. Λοιπόν. Ναι. Πάρτε εδώ για να μην. Εδώ βλέπουμε το ίδιο αφισάκι. Α! Σέρβις. Α, έχει πολύ λιφλετιά μέσα. Ναι, ποιος ξέρει. Να τα είχα τώρα όλα αυτά καταπέταξα μικρός. Δεν ξέρω. Ωραία. Λοιπόν, και εδώ μέσα τώρα βλέπουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο, παιδιά. Ότι υπάρχουν οι official μπαταρίες. Έτσι. Ναι. Έδινε και τέσσερις κιόλας. Το θυμάμαι και αυτό, παιδιά, σαν χθες. Τη μάρκα βέβαια δεν το θυμάμαι. Μάρκα άγνωστη. Άγνωστη. Super heavy duty μπαταρία. το Tetris μέσα στο σακουλάκι του. Τα ακουστικά σε σφραγισμένα, έτσι. Ναι. Δεν έχουν ανοιχτεί ποτέ. Δεν τα έχω ανοιχτεί. Ναι, και δεν χρειάζεται κιόλας. Και κλειστό σακουλάκι. Και του Game Boy το σακουλάκι. Και αυτό λογικά ναι, ήταν μαζί μάλλον αυτά. Ας το βάλω έτσι. Το Combat System, ναι. Οπότε μπορεί να έχουμε και το ίδιο pack ακριβώς. Απλά εγώ τότε οι γονείς μου να πετάξανε το αυτά γορεντή, τα Warranty, ναι. Και εκεί το Link Cable. Πολύ ωραίο. Δηλαδή τώρα να έχεις κάτι τέτοιο το οποίο δεν έχει δουλέψει ποτέ και το Game Boy σου δηλαδή να το δείξουμε. Α, μήπως να το βάλεις αυτό μέσα τώρα. Θα το βάλουμε και εδώ στη θέση του. Να το εδώ.
Είχαμε εδώ τώρα το παιχνίδι μέσα. Άψογο. Και τις μπαταριούλες του, βέβαια, εντάξει, δεν πειράζει. Ολοκένουργιο. Ναι. Εντάξει, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα. Καταρχήν, εγώ όταν το έπιασα, ήταν το πόσο ναι, responsive ήταν τα buttons. Και η εικόνα σου, ρε παιδί μου, δεν τρεμοπαίζει το contrast. Ενώ εμένα, παρότι τώρα έχουν περάσει χρονιά εδώ, δεν έχει τρεμοπαίγματα. Ενώ εμένα το contrast κάνει κάτι περίεργα. Μπορεί να θέλει και ναι, μια μικρή σιδεροκόλληση. Soldering, ναι. Soldering και να παίξει. Κοιτάξτε τώρα ένα Game Boy, παιδιά, το οποίο είναι σχεδόν αξιμοποιητό. Εδώ ξεκινάει το Red October, άσε, γιατί άμα τη συνεχίσω θα παίξω κι άλλο μετά. Έτσι, κάτσε να σου βγάλω και αυτό βασικά. Να σου βγάλω και τις μπαταρίες για να το ξαναβάλουμε στο κουτί, να είναι όπως έπρεπε. Αυτά είναι χρονοτούλαβο καταστάσεις αυτές. Είναι πράγματα τα οποία... Εγώ δηλαδή με τον Game Boy έχω μεγάλη αγάπη και ο Dennis, ας πούμε, τον έχετε δει τον Dennis πόσο πολύ τα γουστάρει. Εγώ Game Boy και NES ήταν η αγάπη μου. Έτσι. Δηλαδή δεν το συζητάω. Να και εγώ με αυτά ήμουν έτσι, δηλαδή από πολύ μικρός με αυτά ξεκίνησα και δεν τα βγάζω από μέσα. Μετά λίγο τα χάλασα λίγο με την Nintendo, ξέρω εδώ. Για κάτι θα το βάλουμε εδώ. Μια χαρά. Πολύ ωραίο παιδιά, το Game Boy του Dennis. Θα το ξανααποθηκεύσουμε λοιπόν στο χρονοτούλα από του. Έτσι ακριβώς. Και κάποια στιγμή θα το ξανανοίξουμε. Ναι. Τι άλλο έχουμε να δούμε μετά, Νικόλα, ε? Τι άλλο, α, κάτσα να βάλω και ένα άλλο Game Boy εκεί που έχω ένα δεύτερο, ένα spare. Να δείξω δύο που τα έχω εδώ εύκαιρα τα δικά μου, δύο αντίστοιχα κομματάκια. Λοιπόν, εδώ είναι και ένα Game Boy Pocket που έχω, ένα από τα τρία που έχω περίπου. Μου λείπει μόνο το manual, αυτό μέσα είχε και ένα manual. Δεν το είχα, το έχω χάσει δηλαδή. Αν κάποιος το έχει και αυτό μου λέει, Game Boy Pocket. Έχω και ένα Game Boy Color, Nortec πλέον εδώ. Και να μας δείξεις και μια άλλη αγαπημένη σειρά, τα Played Loud Series. Βεβαίως, να δείξω εδώ ένα πρώτο, ένα... Α, το άλλο, το Variation. Variation, ναι. Αυτό ήταν μόνο το Game Boy, δεν είχε δει το Tetris μέσα, ήταν το μετέπειτα pack. Έτσι ακριβώς, το λεγόμενο The Basic Set. Ναι. Γιατί έχει μόνο το... Πρώτα έχει κυκλοφορήσει αυτό. Μετά κυκλοφόρησε αυτό βέβαια. Super RC Pro AM παιχνιδάρα και στο Game Boy και στο NES. Καλά, στο NES το είχα αλλιώσει. Έτσι. Kirby's Dream Land, του βγήκε πρώτα στο Game Boy. Πολλοί δεν ξέρουν ότι το RC Pro AM είναι της Rare. Δεν το θυμάμαι κι εγώ όταν ξεκινάει. Ναι, εγώ... δεν το... Είναι... Ήταν από τα πρώτα της παιχνίδια. Ναι. Εδώ Kirby, να και το RC Pro AM, Dr. Mario, Super Mario Land κλασικά, 6 Golden Coins, τρελή διαφορά από το ένα στο άλλο, Mario and Yoshi, ποτέ δεν μου άρεσε αυτό το παιχνίδι από την αλήθεια, ας το βάλουμε και αυτό εδώ. Ένα version που κυκλοφόρησε αργότερα, το, ναι, τα Played Loud. Played Loud. Ναι, που έχουν αυτό το κρυσταλλικό, ας πούμε, τρόπος. Το clear. Το clear να το χαρακτηρίσω. Και εδώ έχει κάτι πάρα πολύ σπάνιο που το έχουμε ξαναπεί στο Room Tours, αλλά να το ξαναπούμε και τώρα. Ναι. Πάμε λίγο flex. Οκ. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι, το οποίο το λατρεύω, είναι ένα puzzle game που πρέπει ο Κόρκο Ντοματούλης να στάσει από τη μία πλευρά στην άλλη του λαβυρίνθου, που είναι τόσο... blocks. Ναι. Το είχα κερδίσει και στο Μινιόν. Το έχουμε περιγράψει αυτό στο, μπράβο, στο επεισόδιο, ναι, ναι, που δυνατό. Στο Game Room Tour. Αργότερα λοιπόν κυκλοφόρησε το νούμερο 2, το οποίο ήταν αυτό εδώ, το Amazing Tater, και το οποίο είναι το πιο ακριβό αυτή τη στιγμή Game Boy παιχνίδι. Είναι το πιο ακριβό. Δηλαδή πόσο πάει. Αυτή τη στιγμή πάει στα 300 ευρώ. Μόνο του, όπως είναι. Lose, ε. Lose. Έχει μέσα ίδια μουσικούλα. Περίπου, λίγο παραλλαγμένα, λίγη ίδια. Και είναι ακριβώς το ίδιο παιχνίδι. Με νέες πίστες. Ναι, 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 ναι. Και εντάξει. Κάτι άλλο αγαπημένο στο παιχνίδι, προφανώς. Ναι. Αγαπημένο παιχνίδι, ακριβώς. Follow Sophia. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το ξέρω. Είχα αυτήσει αίμα μικρός. Δηλαδή. Παιχνιδάρα. Και ένα άλλο παιχνίδι πολύ αγαπημένο. Πιστεύω ότι και εδώ έχουμε έτσι μια ιστορία να πούμε. Ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το version του Play It Loud. Με τη μαύρη, με τη μαύρη οθόνη γύρω. Ναι. Το clear, okay, το clear, ναι. Ιδιαίτερο Game Boy. Ιδιαίτερο. Είχε την πλάκα του κι αυτό. Και είχε ωραία θικούλα. Οπότε τώρα σας δείξαμε και όλα τα classic Game Boy variations. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, και μετά που βγήκαν τα Pocket και τα Color. Μετά βγήκαν βέβαια και τα Advance,
με το Advanced το πρώτο, το SP το 01, το SP το 101 και το τέλος το Micro. Αλλά δεν είναι τώρα επί της παρούσης. Πιο πολύ ήμασταν Classic Game Boy σήμερα εδώ. Και να το βάλουμε και αυτό έτσι λίγο εδώ στην άκρη. Και πάμε, πού να πάμε τώρα. Λοιπόν, πάμε στο εξής. Α, ναι, το ξεχάσαμε αυτό. Άλλο το δικό σου. Ένα μικρό accessory το οποίο θα μπορούσε κάποιος να έχει αποκτήσει. Το cable. Ναι. Μόνο του μεμονωμένο, είτε γιατί χάθηκε, είτε γιατί χάλασε. Μα και ξέρεις τι, αν δεν είχες πάρει το πρώτο το κουτί. Σωστό. Ναι, αυτό δεν το είχε. Δεν το ούτε είχε. Αυτό. Δεν το είχε. Γιατί αυτό είχε και τα ακουστικά μέσα, που ούτε αυτά είχαν ακουστικά. Σωστά. Οπότε ήταν καλό bundle αυτό. Άρα αναγκαστικά ναι, πρέπει να αγοράσει κάποιος αυτό. Ναι. Οπότε αυτό είναι μεμονωμένο μόνο του. Ναι. Τώρα αυτό, εντάξει, καινούριο είναι. Μην το ανοίξουμε, μωρέ. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ένα καλώδιο είναι. Το είδατε και πριν που εγώ είχα βγάλει το δικό μου το καλώδιο που παίξαμε στην αρχή. Ωραίο κομμάτι. Και αυτό είναι, κλείνει ουσιαστικά τα official accessories. Ένα κομμάτι του puzzle, θα λέγαμε. Ακριβώς. Official accessories. Ακριβώς. Και εγώ να δείξω ένα τελευταίο μου κομμάτι που είναι third party. Το οποίο ομολόγω δεν το είχα ξαναδεί. Ναι, αυτό το είχα πάρει όταν δούλευα στην Αγγλία. Και είναι ένα κομμάτι της Naiko. Πολύ γνωστή. Ναι. Με πολλά accessories, controllers, grips. Έτσι. Δεν το έχω δουλέψει ποτέ. Απλά τώρα τελευταία φορά που το άνοιξα δεν το έχω βάλει καλά και δεν το κλείνω. Δεν είμαι πολύ της υπομονής. Οπότε τώρα να το δείξουμε λίγο. Και η αλήθεια της πια είναι ότι το έχω πάρει το 2008. Δεν το έχω βάλει ποτέ στο ρεύμα, Ντένις. Και ξέρεις τι, δεν το έχω δει και... Καλά, εδώ δεν το έχω δει ποτέ γενικά κάπου. Δεν έχω ψάξει και στο eBay να δω πόσο κάνει. Πόσο δω, όχι τι θα είναι ακριβό. Απλά αυτό τώρα είναι, ξέρεις, είναι σε mint κατάσταση. Δηλαδή ναι, δεν μπορεί, έχει αξία αυτό. Το είχα πάρει από μαγαζί που ήταν αποκλειστικά με video games, δηλαδή στο Λονδίνο. Συγκεκριμένα κοντά στο Camden Town, στο μοναστηράκι του Λονδίνου. And rock. Γιατί ναι, λέει shock and rock. Να πούμε τι είναι όντως, λοιπόν. Τι κάνει. Έχει, παιδιά, ανάδραση, έχει δόνηση, όπως είχαν τα χειριστήρια. Μάλιστα. Force Feedback Vibration. Έχει ενισχυτή, έχει στέρεο ακουστικά και έχει και ενσωματωμένη μπαταρία που κρατάει 10 ώρες. Έλα. Οπότε ήταν κάτι πολύ, ρε παιδί μου, all in one, πολύ ενδιαφέρον. Το φόρτιζες κιόλας. Ακριβώς, δηλαδή. Ναι, και εγώ σκέψω, δηλαδή, δεν, πραγματικά δεν έχω ασχοληθεί μαζί του, δηλαδή, κοίτα τώρα πώς τα έχω κάνει τα instructions εδώ. Εντάξει, βασικά έτσι πρέπει να ήταν. Όχι, αυτό είναι λίγο. Μάλλον πρέπει έτσι να είναι. Εδώ και δεν παίζει να το έχω ανοίξει κιόλας, ας πούμε. Βρετανικό, θα κλείσει το DC, ναι. Α, είναι και clear, βλέπεις. Δεν το έχω ανοίξει, ρε φίλε. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Κάτσε, είναι ελληνικό. Φου. Είναι ελληνογερμανικό, ναι, τέλος πάντων. Πες μου τώρα, ευρωπαϊκό. Ναι, πες μου τώρα την οτροπία. Ενώ είσαι στο Λονδίνο, δηλαδή αυτό το έχω πάρει στο Λονδίνο. Δεν ξέρω, μήπως μάλλον έμπαινε με κανένα αντάπτορα. Μπορεί, ναι. Μετά. Αλλά τώρα το βλέπω. Clear και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Third party, ναι, δηλαδή άμα δεν κάναμε τώρα αυτό το επεισόδιο δεν θα το άνοιξα εγώ. Και εγώ δεν θα κάτσω να παίξω Game Boy Color και να κάτσω να συνδέσω και αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση. Το είχα πάρει τότε και ξέρεις τι, νομίζω το είχα πάρει ακριβά. Το είχα πάρει κάπου στις 10 λίρες. Ήταν δηλαδή από μαγαζί με video games που έκλεινε και τα έδιναν σε καλή τιμή. Να κάνουμε μια προσπάθεια. Να βάλουμε το Game Boy το Color. Λοιπόν, εδώ το έχω, κάτσε εδώ, πρέπει να έχω ένα από όλα τα Game Boy μου, για να δω. Όχι, δεν το έχω, θα το φέρω τώρα. Έχει ωραίο grip. Ναι, αυτό είναι ελαστιχένιο το grip. Ένα λεπτό δώστε μας να φέρω το Game Boy να δούμε πώς μπαίνει. Λοιπόν, τώρα εγώ δεν αντιστάθηκα, οπότε έβγαλα το DC, το σύνδεσα. Έφερα το Game Boy το Color. Έχω φέρει και ένα παιχνίδι για το Game Boy Color, το Looney Tunes που έχω, και είπε ότι είναι πίσω να βάλουμε το Super Mario Land 2 να δούμε αν θα το κάνει upscale σε χρώματα. Ναι, γιατί δεν τον θυμάμαι εγώ αυτό, να σου πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά θα το βάλουμε. Λοιπόν, αυτό τώρα εδώ να δούμε τι μας λέει, παιδιά. Εντάξει, on off, τα phones, vibration on off, τη βάζω στο on, και έχει και low high την ένταση του vibration. Εγώ τη βάλω τέρμα. Παιδιά, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει, θα το βάλω. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε οι μπαταρίες, το rechargeable, ότι είναι, τι γίνεται, πρέπει να βγάλουμε αυτό εδώ, το Game Boy μας. Οπότε... Κάπως κουμπώνεται αυτό. Έκατσε. Θα δούμε, θα σου πω. Α, ναι, πρέπει να βγει αυτό, νομίζω. Κάτι έκανε κλακ. Okay. Κλακ, κλουκ. Ου,
Τι δόνηση ήταν αυτή. Κάτσετε, εγώ ξεχνάω κάθε φορά από πού ανοίγει. Δεν μας άνοιξε. Λες να θέλει, επειδή η μπαταρία είναι άδεια, να πάρει χρόνο να γεμίσει. Μπορεί να θέλει λίγο γέμισμα. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά από τη στιγμή που το δίνει όμως κατευθείαν στο ρεύμα, μήπως δεν το έχω βάλει κάτι. Λοιπόν. Ή δεν έχει κουμπώσει σωστά. Ναι, παίζει και αυτό. Δυστυχώς, παρότι το άφησα να φορτίσει, γιατί είναι rechargeable όπως λέμε, και αυτό παρεμβάλλεται στο Game Boy και το φορτίζει, παρόλα αυτά δεν μας κάνει το κέφι να ανοίξει και να δείξουμε αυτά που λέγαμε. Εκτός αν θέλει αρκετή ώρα φόρτιση, κάτι το οποίο τώρα δεν το έχουμε αφήσει, το έχουμε αφήσει κανένα 20 λεπτό. Αν δεν, ξέρω που θα πάει. Δημήτρη 8 pins, ξάδερφε, ετοιμάσου, σου έρχεται να το φτιάξεις. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε στα επόμενα. Λοιπόν, Νικόλαε, να δείξω κάτι ακόμα που έφερα από την Αμερική. Βεβαίως. Από το Nintendo New York Store. Δεν είναι κάτι έτσι σπουδαίο, αλλά όμως Game Boy ήταν και πρέπει να το πάρω όταν το είδα. Τι είναι, ένα αρλογάκι χειρός, το οποίο μάλιστα κάπου το αναγράφει κιόλας εκεί ότι έχει μέσα ήχους στο το ξυπνητήρι του, είναι Nintendo, Mario ήχους κτλ, διάφορα τέτοια. Και θα λέει κανείς ότι είναι παιδικό ρολόι, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Έλα όμως που εγώ το φοράω. Βεβαίως το φοράω. Και στη δουλειά μου όταν το φορούσα εκεί οι συνάδελφοι μου λέγανε τι ωραίο που είναι αυτό, το θέλανε για εκείνη. Μα είναι ωραίο. Δεν είναι δύσκολο πάντως να βρεθεί. Μπορεί κάποιος να το βρει και στο eBay άμα το ψάξει, στο ίντερνετ γενικά. Απλά αυτό έτσι. Ήταν ένα μικρό, χωρούσε πάρα πολύ ωραία στο θύμα που ήταν έτσι μέχρι. Ναι, Game Boy, ναι, βέβαια, εννοείται. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε τώρα να σου δείξω. Τα rare σου, τα σκηνικά, για πάμε. Ένα τέρας, ένα beast, το οποίο το βλέπα τότε στα περιοδικά. Και στην Αμερική όταν ήσουν. Θα το κρύψω λίγο εδώ. Ναι. Το βλέπα στα περιοδικά και το ήθελα. Αποτελεί ένα meme στο χώρο του Game Boy Community. Γιατί τι είναι? Είναι το Booster. Το Game Boy Booster. Booster. Ένα τέρας πραγματικά. Rooster. Γλυκότα λοιπόν. Γιατί αποτελεί τέρας? Διότι το Game Boy το όλο νόημα ήταν το portability. Ναι. Και ξαφνικά έρχεται εδώ αυτό το τέρας. Και στο κάνει deck. Στο κάνει deck, στο κάνει arcade. Και Sci-tech. Και τι δεν κάνει. Ναι. Να δούμε τι λέει. Ναι, με. Εδώ μας λέει ότι έχει αποθηκευτικό χώρο για τα earphones, τα ακουστικά και δύο παιχνίδια. Mm-hmm. Στο διευκρινίζει δεν έχει μέσα τα παιχνίδια. Ναι. Καλού κακού. Μην φάμε καμία μήνυση. Έτσι. Σου έχει εδώ μέσα ότι παίρνει, μπορεί να πάρει και ρεύμα για να λειτουργήσει το Game Boy, ότι έχει stereo sound, ναι. Σου παρέχει joystick, σου παρέχει μαγνητικό φακό μαζί με φώτα, μεγάλα κουμπιά, ναι. Μπορείς να έχεις πρόσβαση στα διάφορα κουμπιά του Game Boy, το contrast και τέτοια, και all in one design, ας πούμε. Ναι, ναι. Αυτό. Όχι, είναι πολύ, πολύ ωραίο, είναι εντυπωσιακό βασικά. Στην Ελλάδα δεν νομίζω να το είχαμε δει ποτέ. Εσύ προφανώς το έχεις δει Αμερική, έτσι. Όταν ήσουν. Στα διάφορα περιοδικά που έχει δει και τέτοια. Να, εδώ βλέπουμε και το storage. Αλλά μην μένουμε εδώ. Καλύτερα να το δούμε live. Ας το ανοίξουμε λοιπόν την τάχη. Το τέρας. Έρχεται το τέρας. Έτσι. Δεν πειράζει. Αναφέρουμε την κάμερα. Πάμε. Λοιπόν. Σακουλάκι εδώ, ρετρό. Ρετροκατάσταση. Πάντα. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ το έχω δει και εκτός βίντεο στο σπίτι σου, αλλά φαίνεται bulky. Είναι πολύ bulky, ναι. Όπως είπες, εντυπωσιακό. Αναλογικός, παιδιά, τώρα, πριν από PSN να σκάσει το πρώτο analog του Saturn, το Night, στο controller. Λοιπόν, να δούμε πώς είναι τώρα, έτσι εδώ που είμαστε τώρα κοντά στην κάμερα, να δούμε εδώ τα πλαϊνά του. Αυτό δεν κάνει κάτι, υποθέτω. Όχι. Είναι τα ηχεία του. Α, τα ηχεία. Το stereo sound. Ναι, εδώ έχει slot για παιχνίδι. Εδώ είναι μάλλον που βάζει τα ακουστικά. Τα ακουστικά σου βάζει. Τα ακουστικά. Ή ακουστικά, α, ναι. Μπαταρία. Ναι, ναι. Phone storage. Από εδώ μπορείς να ελέγξεις το Game Boy, θα το δούμε σε λίγο. Σωστά. Λοιπόν, εδώ select start κλασικά. Εδώ είναι ο μαγνητικός φακός. Ναι. Βεβαίως. Έτσι, μεγάλος. Το δούμε από εδώ, ναι. Και μάλιστα για compact reasons. Κουμπώνει και πίσω. Α, ναι, γίνεται έτσι. Εντυπωσιακό. Άλλο εδώ accessibility.
για in-game το volume και το, για να παίξουμε διπλό με το link cable. On-off εδώ το φωτάκι του. Μεγάλα κουμπιά. Μεγάλα κουμπιά ακριβώς. Πίσω. Α, εδώ είναι το storage εδώ που λένε. Εδώ είναι storage για το... για παιχνίδια. Τα παιχνίδια. Βάζεις με τα βία δηλαδή. Δύο παιχνίδια θεωρητικά. Δύο παιχνίδια, ναι. Έχουμε κάποιο πλούσιο τώρα. Ναι. Εδώ είναι. Δεν νομίζω καν να παίρνει το παιχνίδι. Το παίρνει. Α, οπότε το παίρνει μόνο το παιχνίδι. Ναι. Τώρα κατά πόσο αυτό... Εντάξει, να πεις... Εντάξει. Είναι loose party. Κάπως έτσι δεν τα κάνουμε τους γερός. Ναι. Σαν παιδιά. Πλύνει. Α, αυτός είσαι. Μάλιστα. Και εδώ πάνω... Για μπαταρίες. Παίρνει τις δικές σου μπαταρίες. Εδώ μεγάλες μπαταρίες. Ναι, μακρόστενες περίεργες. Και φυσικά αυτό παίρνει και ρεύμα αντί να βάλεις μπαταρίες. Για να είναι, όπως είπαμε, επιτραπέζια η φάση. Έτσι. Από εδώ. Ένα εξάπορτο. Θέλει το φωτισμό. Ναι. Και να βάλουμε το Game Boy τώρα. Ναι. Βγαίνει, παιδιά, όλο αυτό. Εδώ βλέπετε έχει μέσα και ένα jack για να μπει στο Game Boy το input. Και σωστά. Να το κάνει εδώ, στέρεο. Δηλαδή, θα μπει στο κάτω μέρος. Από εδώ όπως θα δούμε. Και τον DC εδώ. Και εδώ τον DC. Ναι. Για να πάρει το ρεύμα από εκεί. Εντάξει, το είχαν σκεφτεί αρκετά καλά. Μάλλον είναι έτσι. Ναι. Ναι. Και εδώ απλά κάθεται ο φίλος μας, ο Game Boy, αφού το έχουμε βάλει εκεί τα ρεύματα και τα ακουστικά. Ναι. Κλειδώνει. Και μετά δίνει πόνο. Έτσι. Για να δούμε, θα σε βολεύε. Κοίταξε, είναι βαρύ. Δηλαδή αν το φύσεις κάτω, ας πούμε, σαν arcade. Τώρα, τι να σου πω τώρα, ότι θα με βόλευε τώρα σε αυτή την ηλικία, όχι. Αλλά τότε θα ήταν λίγο εντυπωσιακό για την εποχή του. Να κάτσει κάποιος να παίξει με, να παίξει το Game Boy κάπως πιο σταθερά, και τι να πω. Δεν μπορούσε να παίξει κάποιος, δηλαδή το Mario Land εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το παίξω έτσι. Όχι, κάνα Tetris και... Πάλι δεν θα μπορούσα να το παίξω, δηλαδή όχι, θέλει λες. Ταχύτητα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα, το Castlevania, ίσως, δηλαδή... Με αναλογικό θα δυσκολευόμουν. Ξέρω, φίλε, γενικά ναι. Δεν είχαμε και τρομερά fighting games, να πούμε, στο Game Boy. Ισχύει. Άντε κανένα τύπο κανένα R-Type. Ναι. Α, ναι. Το R-Type ίσως, θα μπορούσε δηλαδή, να παιχτεί έτσι. Ναι, ή το άλλο, το Burai Fighter, που ήταν ναι. Αντίστοιχο R-Type. Ναι, εντάξει, ίσως κάποια να μπορούσαν να παιχτούν. Ωραίο κομμάτι, δεν ξέρουμε βέβαια πόσο είχε τότε. Όχι, δεν έχω τιμή του. Ναι. Δεν το γνωρίζω. Τώρα όμως είναι. Πάντως αυτό έχει ναι. Το μεγεθυντικό φακό του, σου έχει και το φως, δηλαδή είναι all inclusive. Ναι, σου ναι, βγάζει ναι. Το stereo sound δεξιά και αριστερά. Πατεντούλα, εντάξει. Γιατί ωραία. Όχι. Ναι, ισχύει, ο γιατί άλλος, όχι. Γιατί μπορούσε. Υπήρχαν, εντάξει, ήταν ένα πολύ διάσημο handheld το Game Boy, οπότε σίγουρα πολλοί θέλαν να βγάλουν ψωμάκι κάνοντας κάτι διαφορετικό. Πάμε να δούμε άλλο ένα μικρό τερατάκι τώρα. Το τελευταίο το κομμάτι, το οποίο είναι κομμάτι... και αυτό λίγο πιο famous, γιατί είναι Konami. Είναι γνωστή εταιρεία, δηλαδή. Είναι Konami. Αυτό κάνει έκπληξη. Δεν είναι, δηλαδή, official Nintendo. Δεν λέει licensed by Nintendo. Είναι... Δεν το γράφει. Είναι Konami. Απλά γράφει for Game Boy. Οπότε... Hyper Boy. Και το γράφει και στα Japanese. Υποθέτω ότι αυτό ήταν μόνο για Japan κυκλοφορία. Μόνο για Japan. Υποθέτω, ναι. Ναι, έτσι και αποκλειστικά το γράφει. Ναι. Έχει και το έτος που κυκλοφόρησε εδώ στην γωνία. 1991, παιδιά. Ακριβώς. Αυτό το κομμάτι να πω ότι το έχω πάρει brand new, δηλαδή ολοκένουργιο είναι, χρησιμοποιητό. Ναι. Ενώ το προηγούμενο το θυμάμαι, το ήταν χρησιμοποιημένο, αλλά είναι σαν σε κατάσταση νέο. Ναι. Αυτό δεν είναι brand new. Εδώ μας δείχνει τι και πώς. Εδώ το, το παιδάκι στην Ιαφωνία. Ναι, ναι, δίνει πόνο εδώ, δεν καταλαβαίνουμε βέβαια καν τι γράφει. Είναι τελείως, ναι, φαίνεται καταρχήν, είναι πολύ καλή κατάσταση του κουτιού. Να το άνοιξε το μαθαίνει και αυτό, ναι. Πιστεύω ότι όλοι θα χαρούμε να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Λοιπόν, Νικόλαε, εδώ έχουμε ένα manual. Είναι όλο Ιαπωνέζικο, δηλαδή. Ναι. Όλα τα περιεχόμενα να γράψετε. Δεν χρειάζεται να ανοίξουμε γιατί δεν καταλάβουμε και κάτι. Ναι, οπότε. Δεν έχει ανοιχθεί κιόλας και δεν θα ήθελα να το ανοίξουμε. Σωστό. Οπότε θα το αφήσουμε. Οπότε next. Εδώ το φελιζόλ του. Ω, Maxel, μπαταρίες. Μπαταρίες original χρησιμοποιητές. Αυτά είναι. Και η ίδια η κατασκευή. Οπα. Παίρνω το κουτί από εδώ. Πάρ' το κουτάκι, ναι, για να το δούμε λίγο καλύτερα εδώ. Ωραία πράγματα.
Και αυτό λοιπόν τι κάνει, όπως το προηγούμενο το hype, το booster. Μπορεί, αυτό είναι λίγο πιο απλό να πω. Είναι πιο απλό. Είναι πιο minimal γενικά. Σαφέστατα. Δεν είναι το, τα καρογγιθιλίκια. Τα αμερικάνικα, ξέρω εγώ. Έτσι, έτσι. Τα booster. Εδώ θεωρητικά οι μπαταρίες. Εντάξει, τώρα δεν το ανοίγω. Μην χαλάσουμε τα click-clack, ξέρω εγώ. Τα buttons και ένα joystick, παιδιά. Ναι, joystick. Τύπου. Καλύτερης ποιότητας από το προηγούμενο. Είναι λίγο πιο σκληρό, πιο stiff, ξέρω εγώ. Και με αυτό το πέρα ρυθμίζεις το stiffness του. Ναι. Ναι. Θεωρητικά. Τώρα στην πράξη. Ναι, όχι. Έχει διαφορά όντως. Και το Game Boy τώρα εδώ μπαίνει κασέτα και εδώ. Εδώ είναι το αστείο ότι μπαίνει το ίδιο σε έναν κασέτα. Δηλαδή το φτιάξανε έτσι με αυτόν τον τρόπο να προσομοιάζει τον τρόπο που μπαίνει μέσα η κασέτα. Α, εδώ απλά η διαφορά τώρα ποια είναι. Ότι εδώ δεν έχει flap να ανοίξει όπως το περασμένο. Είναι κλειστό. Έχει βέβαια και αυτό το φως του. Είναι ναι. Ενσωματωμένο. Είναι πιο ιδιαίτερο. Είναι βασικά πιο Ιαπωνεζιά, όντως αυτό. Να σου πω κάτι. Εγώ, δηλαδή αυτό θα μου άρεσε να το χρησιμοποιούσα τότε. Ναι. Το booster θα ντρεπόμουν. Εμένα το αντίθετο. Ναι. Το booster μου αρέσει. Αυτό δεν ξέρω. Είναι το Ιαπωνέζικο, η απλότητα. Δηλαδή δεν ξέρω. Αυτό μου κάνει πιο καλά. Δεν σου νοιάζει λίγο με κλόνο Super Nintendo εδώ από πίσω. Έτσι, ναι, λίγο όντως. Το η κατασκευή κάπου. Ναι. Ναι. Δεν θέλουμε να βάλουμε τα μπαταρίες γιατί παιδιά δεν έχουμε και μπαταρίες τέτοιες διαθέσιμες εδώ στο σπίτι. Τέτοιες μπαταρίες εγώ βάζα σε κάτι και στα κασετόφωνα να τα βγάζα έξω. Τα beatbox. Τα beatbox, ναι, δηλαδή δεν έχω ξαναγοράσει ζωή μου από τότε τις μπαταρίες, οπότε δεν μπορούμε να σας το δείξουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, ναι, ίσως θα το δούμε στο σπίτι του Ντένις κάποια στιγμή, να έχει πάρει και εκείνος τέτοιες μπαταρίες. Να τα βάλουμε δίπλα το ένα στο άλλο. Να παίξουμε Link, ναι, αντί να όπως είμαστε με τα Game Boys και τα, να παίξουμε ο καθένας στο booster και στο rooster. Θα παίξουμε F1 Race την ναι. επόμενη φορά. Άνετα. Ο καθένας στο booster του. Πολύ ωραία κομμάτια. Νομίζω δεν έχουμε να δείξουμε κάτι άλλο. Σήμερα, εγώ το χάρηκα αυτό το επεισόδιο. Χάρηκα που ήρθες εδώ και έφερες και κάποια πραγματάκια να τα δείξουμε γενικά στους φίλους. Γιατί... Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Τίποτα. Το ξέρεις ότι σε γουστάρω εγώ και σε γουστάρουν και φίλοι του καναλιού. Και γενικά μου αρέσει να δείχνω πράγματα, ρε παιδί μου, στο κανάλι. Αυτό είναι το κανάλι. Hunter. Γενικά να υπάρχει. Να δείχνουμε πράγματα που δεν έχουν ξανά. Παρουσιαστεί, ωραία πραγματάκια και πάνω απ' όλα οι αναμνήσεις. Εμένα δηλαδή το κανάλι μου είναι βασισμένο στις αναμνήσεις. Εκεί ποντάρω, εκεί γουστάρω. Αυτά θέλω να δείχνω και γι' αυτό έφερα τον Ντένι σήμερα να μοιραστεί μαζί μας αυτά τα όμορφα πολύ ωραία κομματάκια του και τα δικά μου αυτά που έχω από μικρός. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Σας ευχαριστούμε όσοι κάθεστε να το δείτε όλο το επεισόδιο, χωρίς να το κάνετε skip και ρεζούν κτλ. Δεν ξέρω τι κάνετε κάποιοι. Περιμένουμε το like σας, το subscribe σας οι νέοι φίλοι που έχετε στο κανάλι. Σύντομα το κανάλι φτάνει τους 2.000 συνδρομητές, οπότε hit the sub button γιατί θα έρθει και ένα πάρα πολύ ωραίο giveaway. Θεωρητικά θα γίνει αυτό τα Χριστούγεννα, έτσι όπως το υπολογίζω. Τι να πούμε άλλο, Ντένις, να είναι όλοι καλά και σύντομα θα δείτε και άλλο επεισόδιο με τον Ντένις τώρα. Έχω κάτι εκπλήξεις. Ωραία, αναμένουμε, ναι, όντως. Έτσι. Εγώ πάντα χαίρομαι να είμαι στο κανάλι σου. Ξέρεις ότι το λατρεύω, σε παρακολουθώ, σε παρακολουθούμε πάρα πολύ, έτσι μεγάλη κοινότητα. Πλέον αρχίζουν και παρακολουθούν πολύ σιγά σιγά. Και ανυπομονώ για τα επόμενα που θα κάνουμε. Ίσως να κάνουμε και ένα επεισόδιο. Εγώ τώρα το κάνω και τη Μάν. Να κάνουμε ένα επεισοδιάκι με μπαταρίες αυτά τα δύο να παίξουμε. Έλα τον Τιμάν. Ένα μικρό επεισοδιάκι. Ωραίο, κομπλέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια, παιδιά. Keep it retro. Και τα λέμε σύντομα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.